Να καλησπερίσουμε και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Μανώλη Λέκα, τον μετεωρολόγο, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφαγιανάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Πείτε μας ποια θα είναι η κατάσταση της αμέσως επόμενες ώρες. Πριν από λίγο η Βίκη Παπαδογιαννάκη από τα Χανιά και καθώς είναι στο δρόμο, είναι καθοδόν για τον ομαλό, μας έλεγε ότι έχουν ομαλοποιηθεί κάπως οι καταστάσεις, ό,τι έχει να κάνει με τα Χανιά. Είναι έτσι, αρχίζει ο τηλέμαχος σιγά σιγά να αποχωρεί ενδεχομένως. Νομίζω ότι είναι ολοκλήρωσε τον κύκλο του, έχει τελειώσει πλέον αυτή η φάση που είχαμε τον μίνι χιονιά θα λέγαμε. Ήταν αρκετά σύντομος, καλά αποδοτικός, αλλά λειτουργήσε πολύ ήπια. Θα μπορούσε ομολογουμένως τα χιονομετρικά του να είναι εισάξια εκείνα που σημειώθηκαν στις περιοχές του Ρεθύμνου, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στην περιοχή στο οροπέδιο του Λασιθίου, γιατί εκεί είδαμε πολύ καλύτερη χιονομετρική κατάσταση, το οποίο βέβαια φαίνεται και από τα δεδομένα τα οποία μας δίνουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί με βάση την μέτρησή του σε χιλιοστά ύψους νερού, το οποίο ήταν πολύ περισσότερο στην περιοχή του οροπεδίου με 25 χιλιοστά. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και νομίζω σημαίνει πολλά. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτός ο κύκλος διατηρώντας ακόμα λίγα καιρικά φαινόμενα στην Ανατολική Κρήτη. Είδαμε μάλιστα και κάποια ένταση, μικροένταση εκεί των ανέμων, ελπίζω ότι δεν δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα. Κατά τα άλλα, τα φαινόμενα είτε των χιονοπτώσεων στα ορεινά είτε και οι όποιες βροχές μετά από λίγο θα τελειώσουν και έτσι θα αποκατασταθεί το καλό σκηνικό σε ολόκληρο το νησί. Βέβαια, παραμένουν οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στα ορεινά, και θα επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή από τους σταθμούς των Ανογείων και στο οροπέδιο Λασιθίου οι θερμοκρασίες είναι κάτω από το 0, μείον 1 και μείον 2 βαθμοί Κελσίου έχουμε για αυτές τις περιοχές, αλλά και πολλές άλλες περιοχές του νησιού, ακόμη δηλαδή και σε υψόμετρα και στα 500 μέτρα, αλλά μπορεί και χαμηλότερα, φαίνεται να έχουν θερμοκρασίες από τους 0 έως 2 βαθμούς Κελσίου. Αυτό φυσικά θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, θα υπάρχει και ξαστεριά και έτσι κατά τις νυχτερινές ώρες, παρά το γεγονός ότι αλλάζει ευτυχώς το ρεύμα, δηλαδή αρχίζουμε να έχουμε μια νότια τάση των ανέμων στις επόμενες ώρες, παρόλα αυτά η νυχτερινή ξαστεριά βοηθάει να έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε ορεινές κυρίως περιοχές, οι οποίες μπορεί να εγκυμονούν κάποιους κινδύνους από παγετό, ο οποίος μπορεί να σχηματίζεται σε κρυφά σημεία στο οδόστρωμα και αυτό φυσικά είναι ένας μεγάλος κίνδυνος και θέλει την προσοχή του και περισσότερο ακόμα προς τις πρωινές ώρες αλλά και τώρα. Άρα όχι εφησυχασμός, μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις και στο δικό δίκτυο. Τις αμέσως επόμενες ημέρες από αύριο κύριε Λέκα τι έχουμε να περιμένουμε, βελτιώνεται η κατάσταση? Ναι, αύριο θα δούμε ένα καιρό το πρωί ο οποίος πραγματικά θα είναι πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Ηλιοφάνεια ως επιτοπλίστων θα επικρατεί σε ολόκληρη την Κρήτη. Σταδιακά όμως αυτό το σκηνικό θα αλλάξει. Ενώ στα ανατολικά θα διατηρηθεί λίγο περισσότερο, από το μεσημέρι κιόλας οι δυτικές και οι νότιες περιοχές του νησιού θα αρχίσουν να συγκεντρώνουν και να αυξάνουν τις νεφώσεις τους και θα αρχίσουν και τα φαινόμενα των βροχοπτώσεων, τα οποία μάλιστα όσο θα περνάει και θα πηγαίνουμε προς το βράδυ, αυτά θα εντείνονται, δηλαδή θα έχουμε κάπου κατά τόπους κάποιες ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά σταδιακά μέσα στη νύχτα και προς το ξημέρωμα της Πέμπτης θα επεκταθούν σε ολόκληρο το νησί και εδώ τώρα είναι και πάλι που χρειάζεται, θα λέγαμε, μια ας το πούμε έτσι προσοχή, καθότι έχουμε ένα συνδυασμό. Αφενός μεν οι νοτιάδες που θα τους δούμε να ενισχύονται και αυτοί σταδιακά από αύριο το μεσημέρι και μετά, οι νοτιάδες, η αύξηση της θερμοκρασίας, ο κορεσμός του εδάφους και από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις και από το χιόνι, καθώς επίσης και οι βροχοπτώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τόπους όπως είπαμε λίγο έντονες, με το λιώσιμο του χιονιού ενδεχομένως να έχουμε κάποιες απορροές, οι οποίες έχουμε παραδείγματα από παρόμοια περιστατικά παρελθόντος, όπου σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσουν τα όποια προβλήματα και καλό είναι να υπάρχει ιδέουσα προσοχή. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τους ανέμους, όπως σας είπα, ξεκινάει η νότια τάση τους. Αύριο σταδιακά ενισχύονται. Μέχρι το βράδυ η έντασή τους θα φτάνει τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ σε βόρειες περιοχές, κυρίως του νησιού. Μεταξύ αυτών είναι το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο
όπου εκεί γίνονται και ως καταβάτες λειτουργούν αυτοί οι άνεμοι. Βέβαια για τα πελάγη, όπως επίσης και στο δυτικό Κρητικό, αλλά και στα πελάγη, η έντασή τους φαίνεται να φτάνει τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Πάντως με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν φαίνεται να υπάρχει απαγόρευση τουλάχιστον στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Κάτι βέβαια που θα φανεί περισσότερο από αύριο το μεσημέρι και μετά. Βέβαια οι νοτιάδες αυτοί και η απομάκρυση της ψυχρής αέριας μάζας φέρνει καλύτερες θερμοκρασίες και έτσι αύριο και με τον ήλιο θα δούμε τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν στους 12 έως και τους 14 βαθμούς Κελσίου. Πολύ γρήγορη θα λέγαμε αυτή η αλλαγή από το ψύχος που βιώνουμε σήμερα. Βέβαια τις βραδινές ώρες θερμοκρασίες θα πέφτουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Και για την Πέμπτη τώρα είπαμε το πρωί θα δούμε την όποια μικροένταση των καιρικών φαινομένων και στη συνέχεια θα διατηρηθεί ένας άστατος καιρός για την Πέμπτη, αλλά τα φαινόμενα πλέον θα έχουν πιο πολύ για τα νότια θα είναι περισσότερα και ίσως και λίγο στην ενδοχώρα, αλλά γενικότερα θα είναι τοπικού χαρακτήρα και δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Παρόμοια, λίγο άστατος θα είναι ο καιρός και την Παρασκευή το πρωί, αλλά μόνο σε τοπικό επίπεδο, δεν φαίνεται δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε τις όποιες εντάσεις του καιρού. Οι νοτιάδες συνεχίζουν, αλλά με εντάσεις οι οποίες δεν θα ξεπερνάνε τα 4 και τοπικά 5 μποφόρ, που σημαίνει ότι δεν θα δημιουργούν άλλα ιδιαίτερα προβλήματα. Από την Παρασκευή και μετά φαίνεται ότι θα έχουμε, δηλαδή από το πρωί τουλάχιστον λίγο προς το μεσημέρι και μετά, σε ολόκληρη την Κρήτη πολύ καλές καιρικές συνθήκες που θα διατηρηθούν και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή φαίνεται ότι αλλάζει και πάλι κάπως το σκηνικό σαν ένας άστατος καιρός, αλλά ενδεχομένως να προχωρήσουμε, να ξεκινήσουμε την επόμενη εβδομάδα και πάλι με, να μας συνοδεύουν κάποιες βροχές για τις οποίες βέβαια θα δούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε αρκετές βροχοπτώσεις και τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη. Αυτό βέβαια δεν είναι κακό στο βαθμό φυσικά που δεν δημιουργούνται προβλήματα. Προβλήματα κυρίως ότι έχει να κάνει με την ασφάλεια των μετακινήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λέκα, γιατί ήσασταν αναλυτικός όπως κάθε φορά και μας δώσετε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα και για το τι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ώρες για να γνωρίζει και ο κόσμος, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Φαίνεται λοιπόν κυρίες και κύριοι ότι τηλέμαχος σιγά σιγά υποχωρεί, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των χιονοπτώσεων. Οι βροχοπτώσεις όμως θα μας συνοδεύσουν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.